Μπορούμε να παίρνουμε και προπονητικές ματιές, Χρήστο. Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πλέον έχεις και την προπονητική ματιά. Την αναπτύσσεις. Αν μπορείς να κάνεις κάτι για να σε ακούμε λίγο καλύτερα, αν φοράς hands-free, δεν ξέρω αν φοράς hands-free, αν μπορείς να το βγάλεις. Τώρα με ακούτε. Λίγο καλύτερα, λίγο πιο κοντά στο, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο πήγαινε το κινητού για να σε ακούμε, για να σε ακούμε καλύτερα. Αρχικά δεν ξέρω, πριν πάμε στα του Ντέρμπι και στα του Άρη καθαρά, δεν ξέρω ως προπονητή πλέον να σε ρωτήσω, αν είδες το χθεσινό μας το πάκο με τη Μαρσέιγ. Το παρολούθηκα, το παρολούθηκα. Ήταν ένα μέτρο παιχνίδι. Άλλη μια μαζί που ήξερε τι ήθελε να πάρει από αυτό το παιχνίδι. Ήθελε να χτυπήσει κόντρα του Μπάου. Κάτι που το πέτυχε ήδη από το πρώτο γύρο με ένα λάθος. Χριστό, θα σε ξανακαλέσουμε. Επειδή έχει λίγο βασικά, δεν ξέρω αν είσαι και στο αυτοκίνητο και όλα, σε ξανακαλέσουμε γιατί είναι πολύ καλή γραμμή. Για να μπορέσουμε να σε ακούσουμε καλύτερα. Μαριλιζάκη. Ξανακάλεσε τον Χρήστο τον Βαγγέλη, γιατί δεν τον ακούγαμε πολύ καλά, τον πρώην back του Άρη, για να μας πει, αφού το είδε το παιχνίδι και για το χθεσινό μας το πάγκο με τη Μαρσέιγ, να μας πει και για το ντέρμπι που έχουμε την ερχόμενη Κυριακή στο Κλειάνη της Βικελίδης. Τα έχει ζήσει ο Χρήστο Βαγγέλη αυτά τα παιχνίδια. Μέχρι να τον έχουμε, ναι. Λουίς Γκοντίνιο, 36χρονος Πορτογάλος, δεύτερης κατηγορίας, β' κατηγορίας, ναι. Διεθνής από το 17. Διαιτητής το φετινό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στην Τούμπα. Δεν θυμάμαι κάποια φάση που να δείξει το είτε τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Τεξέρα και Ρούφο η βοηθή του. Τέταρτο στο Τζίλο, στο Βάρο Μπρούνο Έστεβες. Και βοηθός στο Βάρο Μιχάλης Παπαδάκης. Έχουμε και πάλι. Για να δούμε, θα τον έχουμε καλύτερα. Όχι, άλλη μία Μαριλής. Μαριλιζάκη, ακόμα μια. Τώρα. Ναι. Χρήστο, μας ακούς? Ναι, πολύ καλά σας ακούω. Ωραία, εντάξει, λίγο καλύτερα σας ακούμε. Ναι. Τι έλεγε για το ΠΑΟΚ Μαρσέιγ? Φαίνεται ότι η δύναμη της μαζί του, φαίνεται ότι ήξερε τι ζητούσε η Μαρσέιγ από αυτό το παιχνίδι που είχε και πολλές απουσίες και ήθελε να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ στην κόντρα. Μ' ακούτε? Σε καθαρά, καθαρά, τώρα μια χαρά. Ναι. Ήθελε να το χτυπήσει στην κόντρα, δηλαδή με το πρώτο λάθος που έγινε στην άμυνα κατάφερε και πέτυχε αυτό το ένα γκολ που ήθελε από την αρχή να ελέγξει το παιχνίδι και ήθελε να δώσει και παραπάνω χώρο στον ΠΑΟΚ ώστε να τον ξαναχτυπήσει στην κόντρα. Νομίζω ότι η δύναμη μας είναι μεγαλύτερη και νομίζω είναι από τις ομάδες που μπορεί να φτάσει ακόμα και στο τελικό, γιατί ναι. Τόσες απουσίες και έχοντας να μην έχει και το πουντί στον πάγκο, νομίζω ότι έχει την τεράστια δύναμη να καταφέρει και το έδειξε και χθες με μια, εγώ θα έλεγα μια ηρεμία νομίζω από την πλευρά του στον Γάλλον. Θα μπορούσε πάντως να δεχθεί ένα γκολ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε φάσεις. Έκανε φάσεις, ναι, απλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ηρεμή αυτή η ομάδα, γιατί όπως σας είπα ήθελε να πάρει ένα αποτέλεσμα θετικό, δεν ήθελε να κάνει το παιχνίδι της όπως έχει κάνει στο πρωτάθλημα και στα άλλα παιχνίδια, να κυριαρχήσει. Ήθελε να δώσει το χώρο στο ΠΑΟΚ παραπάνω από ότι επιτρέπει η σύνδεση μας να κάνει με άλλους αντιπάλους. Και νομίζω ότι στο πρώτο μήχρονο το κατάφερε και τη χώραγε αυτό που ήθελε, κατάλαβες. Ναι. Αλλά και ήταν και στο δεύτερο μήχρονο με ένα... στις τελευταίες φάσεις που ο ΠΑΟΚ μπορούσε να πετύχει ένα γκολ ώστε να ισοπαρίσει το παιχνίδι. Αλλά νομίζω η Γάλλη είναι τεράστια διαφορά. Είδες και τον ΠΑΟΚ. Είδες και τον ΠΑΟΚ, έχεις εικόνα και τον ΠΑΟΚ, έχεις εικόνα και τον Άρη. Έχετε ένα ντέρμπι την ερχόμενη Κυριακή στο Βικελίδης απέναντι ανάμεσα σε μια ομάδα που είναι ο Άρης με το βαθμολογικό κίνητρο να υπερισχύει και απ' την άλλη ένας ΠΑΟΚ ο οποίος με την κόπωση πνευματικά αγωνιστικά αλλά με μια σοβαρότητα που βγάζει ως ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και έχοντας νομίζω περισσότερο και το μυαλό του Χρήστο στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε, έρχοντας τώρα μετά από 3-4 μέρες ένα δύσκολο παιχνίδι και ένα ντέρμπι, τώρα είναι και η μεγάλη ρόλο παίζει και η κούραση, γιατί σίγουρα είχε άλλο ρυθμό πάω, γιατί πίεσε πάρα πολύ ώστε να μπορεί να καταφέρει. Θα είναι πολύ κουρασμένος. Νομίζω ότι και το παιχνίδι που έχει με τον Ολυμπιακό θα το έχει στο μυαλό, αλλά νομίζω ότι ο Άρης αυτά δεν πρέπει να σκεφτεί καθόλου το τι έχει ο ΠΑΟΚ και την κούρασή του. Από αυτά τα παιχνίδια θέλει να κοιτάξει τον εαυτό του ώστε να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι ώστε να πάρει τους βαθμούς και να καταφέρει να πάρει αυτό το εισιτήριο. Εσύ Χρήστο πλέον ως προπονητής θέλω τη γνώμη σου για το πώς βλέπεις τον Μπούργος, γιατί είναι λίγο διαφορετικές οι μέθοδοι του, να το πω έτσι ως τώρα. Τον έχουμε δει να χρησιμοποιεί πολλά συστήματα, τον έχουμε δει να δοκιμάζει πολλά πράγματα.
Εσύ τι βλέπεις από τον Άρη του Μπούργκο στις τελευταίες αγωνιστικές? Κοιτάξτε, αυτός τώρα θέλει να καταφέρει να δει όλους τους παίκτες, γιατί τι μπορεί να πάρει το καλύτερο από αυτούς. Γιατί οι ξένοι προμηθευτές, ειδικά οι Αργεντινοί, θέλουν να πάρουν το 100%, να θέλουν να έχει δυναμικούς παίκτες. Mm-hmm. Και θέλει να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα και να δει ποιο είναι το καλύτερο, έρχοντας με αυτούς τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ότι περιμένοντας την απόφαση για τις μεταγραφές, γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και για τον ίδιο, mm-hmm. ώστε τι κορμό θα έχει και την επόμενη χρονιά, άμα βγει κάποια απόφαση αμυντική. Οπότε αυτός δοκιμάζει, αλλά πιστεύω ότι τι δοκιμάζει να κάνει σε τέτοια παιχνίδια, πρέπει να βάλει μια εντεκάδα ώστε από αυτός που πιστεύει την καλύτερη που να αποδώσει από ένα τέτοιο παιχνίδι. Νομίζω δεν είναι η ώρα για να κάνει μια αλλαγή πάλι και να δοκιμάσει κάτι καινούριο που αυτός πιστεύει μπορεί να βγει. Νομίζω πρέπει να πάει σε ένα σχήμα που η ομάδα έχει καταφέρει και έχει αποδώσει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό που βγάζει καλύτερο, πιστεύω, το 4-2-3-1, ναι. ή 4-3-3. Όχι το 4-4-2 του ΆΚΑ, δηλαδή, με την ΑΕΚ, με τον Πάλμα μέσα. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό, ναι. Γιατί θα αφήσει πάρα πολλούς χώρους στο ΠΑΟΚ, ώστε θα προτιμούσα το 4-2-3-1 αυτή τη στιγμή, ώστε να πάει... Με πιο σφιχτό κέντρο. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί και εγώ... Καλύτερη... Ναι, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Γιατί θα έπρεπε ο Άρης να έχει μια καλή κυκλοφορία σε αυτόν τον αγώνα, ώστε να κουράσει ακόμη πολύ το ΠΑΟΚ και να έχει υπομονή στο παιχνίδι. Και σίγουρα, όπως θέλετε, μπορεί και στο 90 να πετύχει ένα γκολ. Αλλά κάθε λεπτό ο ΠΑΟΚ θα κουράζεται ακόμα περισσότερο και ο Άρης πρέπει να το εκμεταλλεύσει, ειδικά στο δεύτερο μήνυμα αυτό. Απλά δεν πρέπει να το σκέφτεται συνέχεια αυτό, πρέπει να μπει δυνατά. Να έχει αυτός το κύριος, την κυκλοφορία της μπάλας, ώστε να έχει το παιχνίδι στα πόδια του. Να σας ρωτήσω κάτι και εγώ. Από όσο έχετε παρακολουθήσει τις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και τώρα στα play-off, θεωρείτε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά δυναμικότητας και ψυχοδυναμικού σε αυτές τις δύο, ώστε να αποβεί μοιραία για τη μία ή την άλλη? Κοιτάξτε, εγώ έχω δει και τις δύο ομάδες, όχι σε όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Απλά το έχω πει και παλιότερα, ο Άρης έκανε τα στραβλουνάτα με τις μικρές ομάδες, συνειδικά στην έδρα του, όπως με Σμύρνη, Λαμία, όπως στο Κύπελλο ακόμα. Είχε πρόβλημα στο εύκολο γκολ με τις μικρές ομάδες. Mm-hmm. Και αυτό τον άφησε πολύ πίσω και στην βαθμολογία και στα play-off και κατά τη διάρκεια του προβλήματος. Η ισορροπία στην ομάδα νομίζω είναι κάπου ίδια, γιατί υπάρχει πολύ ποιότητα στην ομάδα του Άρη. Απλά του λείπει το εύκολο γκολ του Καμαρά, που όπως έχετε δει και σαν τέτοιο με το ΠΑΟ και σε άλλα παιχνίδια δεν έχει καταφέρει από κοντά να σκοράρει. Του λείπει ο φορ. Το πρόβλημα, ναι. Του λείπει ο φορ. Ναι. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι ότι ο αντίπαλος τον Άρη σε όλα τα παιχνίδια τον έχει βάλει από κάτω και τον έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι, νομίζω ναι, ναι. ότι έχει πάρα πολύ ποιότητα, απλά έχει αυτό το εύκολο γκολ που του έλειπε, ειδικά από τις μικρές ομάδες, ειδικά στην έδρα του, που κλειδώσαν και δεν μπορούσε να καταφέρει να πετύχει ένα γκολ. Μάλιστα. Αν θέλετε κάτι άλλο, όχι. Ωραία, λοιπόν. Χρήστο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα το δεις από κοντά το παιχνίδι ή τηλεοπτικά? Όχι, δυστυχώς έχω παιχνίδι και εγώ με την ομάδα μου, πρωταθλήματος. Και δεν μπορώ να το καταφέρω. Μόνο τηλεοπτικά θα το δω. Ωραία, ωραία. Έγινε χρήσιμο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και σε εσάς, λοιπόν. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Χρήστο Βαγγέλη, προπονητής πλέον. Βοηθός βασικά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Φτάσαμε 5. Βεβαίως. Και επιστρέφουμε σε λίγο με ακόμα μια συνέντευξη για τον ντέρμπι της Κυριακής. Μπαρσελόνα Άιντραχτ μετά τις 5.30 που έχεις κάνει. Ναι, ναι. Καλή φίλη και συνάδελφε. Break και επιστρέφουμε.